μελέτη έχει προσπονδυλίσει τις παρεμβάσεις και γίνονται αναπολιτική ενότητα. Πιο σιγά λίγο, πιο σιγά παιδιά. Θα σας διαβάσω λίγο κόστος από εσά, το κόστος. Διαβάστε, αγία. Αυτό υπάρχει στην εισήγηση. Ναι, θα να στην πρώτη χωροταξική ενότητα. Τη δεύτερη σελίδα. Ναι, το κόστος έχει να κάνει με 1.415.750 ευρώ. Φτάνοντας μέχρι τον πόρη βάση. Όλα αυτά. Δηλαδή, μέρος θα είναι των καταστατικών και μέρος του Δήμου. Να σας πω συνολικά το κόστος. Από το πόρη βάση μέχρι το πάρκο Ειρήνης, το κόστος ανέρχεται στα 2.667.050 ευρώ. Στον χώρο του παραλιακού πάρκου Ειρήνης το κόστος είναι 1.988.550. Στο τμήμα από το πάρκο Ειρήνης έως το χώρο των καταρακτών, το κόστος έχει να κάνει με τα 2.554.000, με τη λύση αυτή την προσωρινή που είπαμε, και στο τμήμα από το τέλος του χώρου των καταρακτών έως το τέλος της χερσαίας ζώνης στην περιοχή Νεράιδα, το κόστος είναι στα 2.150.000 ευρώ. 12. Λοιπόν, χοντρικά. Χοντρικά, εκεί περίπου είναι. Εντάξει. Συνολικά δεν το έχω κάνει. Εντάξει, περίπου 12 είναι. 11,5 μπορεί να είναι κάτι εκεί μέσα. Θα το δούμε σε αυτό τώρα. Περίπου, ναι. Εντάξει, 10-11 εκατομμύρια. Εντάξει, κάθε τι κοστίζει. Ένα μέρος αυτού ανήκει και στο Δήμο, φυσικά σε ό,τι αφορά το κοστολόγιο. Ένα μεγάλο μέρος ανήκει στο Δήμο. Κοιτάξτε όμως, επειδή εμείς θα το καθιστεί και ο κύριος ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Εγώ από την πλευρά μου έχω να πω το εξής, ότι ξεκινώντας ένα έργο, ξεκινώντας μάλλον κάτι το οποίο είναι αναγκαίο να γίνει για τον τόπο και προκειμένου να σωθεί ο τόπος, γιατί θα είχαμε στραφεί πλήρως αν δεν είχαμε κινήσει όλες αυτές τις διαδικασίες. Πρώτα περνάμε τη μελέτη, ζητάμε πράγματα τα οποία είναι εφικτά, δεν ζητάμε τρελά πράγματα. Φυσικά και θα έχει κάποιο κόστος. Φυσικά και θα αγωνιστούμε και εμείς στο κομμάτι εκείνο που αφορά το παραλιακό τμήμα, το δικό μας δηλαδή του Δήμου, το Αμιγές. Δεν θα έχουμε την απέτηση από τους καταστηματάρχες να βάλουν πρόεδρε τις πλάκες, τις βάλουμε εμείς, δικό μας κομμάτι είναι. Και φυσικά θα κοιτάξουμε να, δούμε κάποια, να βρούμε κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου είτε μέσω του Υπουργείου. Υπάρχουν χρήματα. Μην ακούτε δεν υπάρχουν. Υπάρχουν χρήματα. Βέβαια δεν μπορούμε να αλλάξουμε στην πλάτη μας σαν Δήμο τον προπολογισμό που έχουμε όλο αυτό το έργο. Εντάξει, και δεν είναι και θέμα Δήμου. Ακριβώς. Και βέβαια ένα κομμάτι θα υπομισθούν και οι επαγγελματίες, όπως και αν το κάνουμε. Θα πρέπει να εκπληστούν και είναι αμέσως στο επόμενο, αν θέλετε, κομμάτι, το οποίο θα το συζητήσουμε. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, Πρόεδρε. Πλέον τώρα σας δώσαμε το πρόσημο φως, ή δίνουμε, ας πούμε, σαν Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, να περάσει η μελέτη αυτή, να κατατεθεί η μελέτη αυτή, και από εκεί πέρα το κόστος θα το συζητήσουμε. Είναι αναγκαίο. Είναι σαν να μας χαλάει το ψυγείο στο σπίτι μας, για παράδειγμα, να μας καταστρέφει το σπίτι μας και ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε κάτι. Υποθέτω το αναγκαίο. Εντάξει, θα μπορούσαμε να μην κάναμε κάτι αν δεν υπήρχε η όλη αυτή η κατάσταση την οποία γνωρίζετε. Εντάξει, θα μπορούσαμε να επεμβαίναμε σταδιακά μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια μας. Όμως οι ανάγκες μας λένε πρέπει κάτι να κάνετε για την πόλη. Άρα και λοιπόν είναι ζωτική σημασία παρέμβαση. Ευχαριστώ.